που άναψε μία φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, με τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει, και αν θεωρείτε ότι η φωτιά που άναψε μπορεί να καταλήξει σε μία ανατροπή των ισορροπιών, των μνημονιακών ισορροπιών, την Κυριακή στην κρίσιμη ψηφοφορία της Βουλής. Δυστυχώς, μόλις άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, πήγε αμέσως, ανέτρεξε μνήμη μου σε κάτι παρόμοιο που έγινε στην κατοχή. Χωρίς να σημαίνει απόλυτη ομοιότητα, ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας, ο Τσολάκογλου, στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, είπε περίπου τα ίδια. Υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ο ελληνικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του και να μην σκέφτεται τους συμμάχους οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα. Με ποιον τρόπο, κύριε Γλέζο? Με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε τώρα? Με ποιον τρόπο? Κοιτάξτε να δείτε, μπαίνουν πολλά ψευτοδιλήμματα τα οποία ονομάζω ταυτολογικά συνθήματα και ταυτολογικά διλήμματα. Δηλαδή, με τι θες να σε εξοντώσω? Με απαχωνισμό, με τηλεμητόμο, με τους πυροβολισμούς, με την πείνα, με πώς θέλεις να σε εξοντώσω? Αυτά είναι ταυτολογίες δελαπαλής, είναι λέει ταυτολογίες στο ίδιο θέμα. Να το πάρω πιο απλά. Τι θες να φας, φασόλια ή ροβίθια? Αλλά θα φας ή φασόλια ή ροβίθια, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το λέω πολύ απλά για να γίνω όσο δυνατόν και γίνεστε απολύτως κατανοητός στους ακροατές σας. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι η χώρα μπορεί να βγει από το αδιέξοδο εάν στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις. Έχω προτείνει 5 τρόπους για αυτό το θέμα, όχι ένα, 5 τρόπους, ότι δεν χρειάζεται συνεχώς να δανείζεται η χώρα. Εξάλλου ο Μένανδρος πριν από 2.500 χρόνια το είπε. Τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιοί. Λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα? Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας? Νομίζω ναι. Εάν λογαριάσουμε ότι δεν χρειάζεται δάνεια. Πρώτος τρόπος, να μας πληρώσουν οι Γερμανοί αυτό που μας οφείλουν. Βάζω αυτούς που κυρίως τώρα προσπαθούν να μας βάλουν τη θηλιά στο λαιμό. Ναι, ναι. Μας χρωστάνε ή δεν μας χρωστάνε 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους? Και εσύ το σημειώνω γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Έχουν λάβει επανορθώσεις όλες οι χώρες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη Γερμανία. Και η μόνη χώρα που έχει εξαιρεθεί είναι η Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ερώτημα για τον κάθε Έλληνα. Γιατί δεν πήγε το ελληνικό κράτος, κύριε Γλέζο? Γιατί το ελληνικό κράτος έκρινε πως δεν έπρεπε να δώσει αυτή τη μάχη για τις αποζημιώσεις. Δεν είναι μονάχα οι αποζημιώσεις. Είναι αποζημιώσεις, έχουμε ορισμένες φιλιά προς τα θύματα. Και είναι άλλο οι οφειλές προς το δημόσιο. Σωστό. Λοιπόν, είναι οφειλές προς το δημόσιο. Το δάνειο που... Είναι και το αναγκαστικό δάνειο, είναι και οι επανορθώσεις. Ο χρυσός. Σύνολο 162 δισεκατομμύρια. Κάτι άκουσα για χρυσό. Δεν υπάρχει. Και την παραμικρή ουγγιά την πήρανε η κυβέρνηση του Τσουδερού και μαζί με την τροπή της την πήγε στη Μέση Ανατολή και από εκεί πήγε στην Αθήνα. Τώρα πείτε μου κάτι πριν σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να ρωτήσω, την Κυριακή στο συλλαλητήριο θα είστε μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, μαθαίνουμε? Το δηλώσαμε μαζί με τον Μίκη, θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε την καταστροφή της χώρας. Διότι υπάρχουν, όπως είπα, λύσεις. Έτοιμά μας να μην ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση, να πέσει η κυβέρνηση, να φύγουν οι Τροϊκανοί και να πάμε γρήγορα σε εκλογές. Θα επιχειρήσετε, κύριε Γλέζο, θα επιχειρήσετε να μπείτε και στο κοινοβούλιο, γιατί αυτή την εικόνα είχα τουλάχιστον για τον Μίκη Θεοδωράκη χθες το βράδυ εγώ. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να επιχειρήσουμε. Ενώ εσείς ως φυσικά πρόσωπα, όχι να παροτρύνετε τον κόσμο να μπει. Κοιτάξτε, εμείς κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να μπούμε στη Βουλή, διότι είμαστε πρώην βουλευτές. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να επιχειρήσουμε να μπούμε στη Βουλή. Εμείς θα σταθούμε κοντά στο λαό. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να μπούμε και στη Βουλή. Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλέζο. Θα ήθελα...